Τώρα, να έρθουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, να δούμε λίγο με τα ψηφοδέλτια τι γίνεται. Βλέπουμε ότι υπάρχει η αλλαγή και πλέον στα ψηφοδέλτια των κομμάτων στις επόμενες εθνικές εκλογές θα δούμε να υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία γυναικών. Κάτι τέτοιο αναμένεται να υπάρχει και στην Δυτική Μακεδονία και στο Κοζάνη. Σας προβληματίζει η συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο? Γιατί βλέπουμε ότι αν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει να είναι άντρες και τρεις γυναίκες. Τρεις, δύο, πώς θα είναι εδώ? Προβληματίζει το Γιάννη το Θεοφιλή από τη συμμετοχή του? Γιατί ακούσαμε και πάρα πολλά νέα στελέχη να θέλουν να μπουν μέσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη. Δεν προβληματίζει. Θα έχουμε τρεις γυναίκες εφόσον το ποσοστό, η ποσόστοση για τις γυναίκες είναι 40%. Εμείς στον νομό Κοζάνη τυχαίνει και είμαστε ήδη τέσσερις εκλεγμένοι, γιατί πήγε πολύ άρα καλά. Άρα το ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με τους νυν βουλευτές, τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Θμουμουλίδη, εσάς, τον κύριο Άννητο Θεοφύλακτο και τον Κώστα, τον νέο Γιώργο Τζιμάνη και τρεις γυναίκες. Εφόσον όλοι, από όσο ξέρω, έχουμε δηλώσει την επιθυμία μας να συμμετέχουμε. Και αυτός είναι ο νόμος και ο κανόνας ο απαράβατος, εκτός απρόπτου, εκτός αν κάποιος αλλάξει γνώμη, που από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από τους τέσσερις ήδη εκλεγμένους. Οπότε περιμένουμε με χαρά τη συμμετοχή των γυναικών. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ψηλά το θέμα της συμμετοχής των γυναικών, γι' αυτό και αυξήσαμε το ποσοστό και το βάλαμε μάλιστα και σε κάθε νομό. Έχουμε αξιόλογες γυναίκες στο νομό και στην περιοχή μας, και όπως και στην αυτοδιοίκηση τώρα βλέπετε ότι συμμετέχουν πολλές γυναίκες, έτσι περιμένουμε και στις εθνικές εκλογές τη συμμετοχή τους. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και οι τέσσερις εκλεγμένοι βουλευτές μια πολύ καλή δουλειά σε δύσκολα χρόνια, να το τονίσω αυτό, και όπως και όλοι οι βουλευτές, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που σε αναγνώριση και των αντιπάλων μας ήμασταν συμπαγείς και πολιτικά πολύ ενωμένοι και δυνατοί, δεν μπόρεσαν να μας διασπάσουν όσο και να το προσπάθησαν. Αυτό εκτιμήθηκε ήδη από τον πρόεδρό μας και πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που μας έχει και από το βήμα της Βουλής δημοσίως ευχαριστήσει για αυτή την ενότητα που δείξαμε. Και νομίζω έτσι και ενωμένοι και νικηφόρα θα προχωρήσουμε και στις επόμενες εθνικές εκλογές το φθινόπωρο.